καλλιδοσκόπιο. Όπως με το καλλιδοσκόπιο βλέπουμε πολλές και συμμετρικές εικόνες, έτσι, μέσα από τα ποικίλα θέματα της εκπομπής μας, θα ταξιδέψουμε, θα εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και θα μάθουμε μικρά πράγματα που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Καλλιδοσκόπιο, με τη Φραγκή Σκαπούλη, κάθε Σάββατο στις 12.30 το μεσημέρι. Γεια σας! Σήμερα θα ταξιδέψουμε στην καπετάνηση των Κυκλάδων, δηλαδή την Άνδρα. Ενδεχομένως, δεν είναι το πρώτο νησί που μας έρχεται στο νου ακούγοντας τη λέξη Κυκλάδες. Ίσως δεν είναι το νησί που ζει στους ξέφρενους καλοκαιρινούς ρυθμούς. Μάλλον, η αντίθεση στη μορφολογία του εδάφους της την κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα νησιά, λόγω της πλούσιας βλάστησης και από τα τραχούμενα νερά που έχει. Όμως, η ομορφιά της ψυχής των Ανδριωτών είναι ίδια με των υπόλοιπων Κυκλαδιτών. Ο ίδιος θαλασσινός αέρας σφυρίζει ανάμεσα στα σοκάκια. Όμως η Άνδρος έχει μια μοναδικότητα που δεν υπάρχει σε άλλο νησί. Η ποιότητα της ψυχής και η αφεντικότητα των κατοίκων της την κάνουν να ξεχωρίζει. Γι' αυτό πρέπει κάποιος να τη γνωρίσει για να πάψει να του φαίνεται απόμακρη. Οι Άνδρος είναι λατρεμένοι από τους κατοίκους που θαλασσοδαρμένοι επιστρέφουν πάντα εδώ, στη μητέρα γη που τους ανέθεψε και τους αγκάλιασε, δίνοντάς της κάτι από τον πλούτο και την έγκλη τους, προσφέροντάς της κάτι από τη μάθηση των ταξιδιών τους, δίνοντάς της τον αέρα της κουλτούρας και της υπεροχής, κάνοντάς την να αισθάνεται υπερήφανη για τα παιδιά της, όπως και εκείνα για αυτήν. Οι Άνδρος, το νησί που γέννησε εφοπλιστές και ποιητές, αλλά και ανθρώπους του Μόχου και της Βιοπάλης, βρίσκεται κοντά στην Εύβοια και στην Τίνο. Θαρρής και μια απόσταση αναπνοής χωρίζει την Άνδρο από την Τίνο, στο νότιο άκρο της, με την άγρια φύση της περιοχής του ακροτηρίου στενό. Θαρρής και θα περάσεις απέναντι κολυμπώντας. Το βορειότερο και δεύτερο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων. Η ονομασία της προήλθε από τον Άνδρο, εγγονό του Απόλλωνα, που υπήρξε στρατηγός του βασιλιά της Κρήτης. Παλαιότερα ονομαζόταν και η Δρούσα, λόγω της πλούσιας βλάστησης. Αποπλέουμε από τη Ραφίνα και μετά από 2 ώρες ταξίδι φτάνουμε στο Γάβριο, το λιμάνι της Άνδρου. Από εδώ παίρνουμε το δρόμο για τη χώρα, το Μπατσί ή τις πανέμορφες παραλίες του νησιού. Η χώρα βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από το Γάβριο. Καταλαμβάνει μια εντυπωσιακή χερσόνησο που εκτείνεται ανάμεσα σε 2 παραλίες και καταλήγει σε ένα μικρό νησί, το Κάτω Κάστρο, στο οποίο είχε κτιστεί η Μεσαιωνική Πολιτεία. Το κάστρο χτίστηκε από τον Μαρίνο Δάνδολο όταν αυτός κατέλαβε το νησί και στέκει σήμερα ερυπωμένο μετά τον καταστροφικό βομβαρδισμό του 1943. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της χώρας. Λίγα ερείπια σώζονται στο Μέσα Κάστρο, που βρισκόταν το ανάκτορο του εκάστοτε Βενετού διοικητή, ενώ διατηρείται και η πέτρινη αψιδωτή γέφυρα που ένωνε το φρούριο με το Κάτω Κάστρο. Η παλιά πόλη έχει κυκλαδίτικο χρώμα, ήσυχα ρομαντικά στενάκια με χαμηλά σπίτια, που συνυπάρχουν με τα μεγαλόπρεπα αρχοντικά των εφοπλιστικών οικογενειών. Σε ένα βράχο μπροστά στο λιμάνι η Παναγία Θαλασσινή, το πιο γραφικό κομμάτι της χώρας. Αξιόλογης εκκλησίας είναι η Παλατιανή του 13ου αιώνα, η Παναγία η Οδηγήτρια και η Θεοσκέπαση.
χώρα διαθέτει λιμάνι. Όμως το πλοίο της γραμμής δεν επιτρέπεται να γυροβολήσει εδώ. Έτσι, μακριά από το συνοστισμό και τη λεπτομέρεια των λιμανιών, η χώρα απολαμβάνει την ήρεμη γαλήνη της και στρέφει το βλέμμα της στους χώρους του πολιτισμού. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Βασίλη και της Ελίζας Γουλανδρή, με εκθέσεις που κάθε χρόνο συγκεντρώνουν το διεθνές καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Σήμα κατά τεθέν της πόλης, το άγαλμα του αφανούς ναύτη, αλλά και ο φάρος του Λίτης. Ανηφορίζουμε στο δρόμο για τα Απίκη, για να επισκεφτούμε την πολύ γνωστή ιαματική πηγή Σάρις. Επισκεφτόμαστε και τις Στενιές, ένα χωριό των εφοπλιστών, με το πύργο του Μπίτσι. Γύρω από τη χώρα, μια καταπράσινη άνδρος, με υπέροχα χωριά, όπως οι Μέντες, με άφθονα νερά και η Μεσαριά. Στην παραλιακή διαδρομή για τον όρμο Κορθίου, το Φαράκι Διποτάματα, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα οικοτουρισμού. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι η διάσπαρτη νερόμυλη και το στενό πέτρινο μονοπάτι, το οποίο είναι το μόνο που σώζεται από τα πολλά που υπήρχαν παλαιότερα και ένωναν το Κόρθο με τη χώρα. Πάνω από τον όρμο Κορθίου υπάρχει το Επάνω Κάστρο, ίδιες χρονολογικής εποχής με αυτό της χώρας, που προσφέρει μαγευτική θέα προς τον κόλπο. Εδώ βρίσκεται και η βυζαντινή εικόνα της Παναγίας Φανερωμένη, μία από τις πιο ξακουστές παραλίες του νησιού, της Γριάς στο Πίδημα, με την άγρια ομορφιά της βρίσκεται κοντά στον όρμο Κορθίου. Επισκεφτόμαστε τα ειδόνια που πήραν το όνομά τους από τα πολλά ειδόνια που έβρισκαν καταφύγιο εδώ, με το περίεργο γεφυράκι που ενώ ξεκινάει κανονικά για να ενώσει τη γη πάνω από το ποτάμι, αλλάζει δρόμο και καταλήγει εκεί που κανείς δεν το περίμενε. Σε τούτο το χωριό, ακόμα οι γυναίκες πλένουν τα ρούχα τους στην πλήστρα, πλάι στη ρεματιά. Στο χωριό Καπαριά και στη γύρω περιοχή υπάρχουν περιστεριώνες ασύγκριτης αρχιτεκτονικής. Πάλι πίσω στο Μπατσί, που είναι και το πιο ανεπτυγμένο τουριστικό μέρος της Άνδρου. Και όμως καταφέρνει να κρατά τον γραφικό και παραδοσιακό χαρακτήρα του. Σε 9 χιλιόμετρα από τον Μπατσί βρίσκεται η Παλαιόπολη, η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού με το βυθισμένο λιμάνι και ερείπια της αρχαίας πόλης. Οι ανασκαφές που έγιναν εδώ το 1956 έφεραν στο φως αξιόλογα ευρήματα, όπως κατάλοιπα της αγοράς, των ναών, καθώς και αγγεία και νομίσματα. Πολλά από αυτά εκτίθονται στο Μουσείο του νησιού. Η πόλη άκμασε την κλασική εποχή, ως τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, αλλά κατοικείται τουλάχιστον ως τον 12ο αιώνα. Νότια της Παλαιόπολης βρίσκεται και η Ζαγορά. Οι ανασκαφές του 1960 έως του 1977 αποκάλυψαν έναν από τους σημαντικότερους γεωμετρικούς συνοικισμούς του ελληνικού χώρου. Σώζονται τμήματα τείχους και θεμέλια οικιών, ενώ τα κινητά ευρήματα εκτίθονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Στο χωριό Άγιος Πέτρος βρίσκουμε τον πύργο του Αγίου Πέτρου, το πιο καλοδιατηρημένο μνημείο της Άνδρου, που μάλλον χρησιμεύε σαν ένα είδος παρατηρητηρίου. Συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι η τουριστική εξέλιξη και η ανάπτυξη που θα μας κρατήσει κοντά στο νησί. Είναι η εναλλαγή των εικόνων της αδριώτικης γης, η κουλτούρα και η παράδοση των κατοίκων. Θα δώσω μία συνταγή για πράσινες ελιές τσεκιστές. Τα υλικά που θα χρειαστούμε
είναι 3 κιλά ελιές, ένα φλιτζάνι αλάτι χοντρό και νερό. Η εκτέλεση της συνταγής μας είναι η εξής. Αφού συλλέξουμε τις ελιές, τις τσακίζουμε, δηλαδή τις χαράζουμε, και τις χτυπάμε με μία πέτρα. Στη συνέχεια τις τοποθετούμε για 2 ημέρες στο νερό, για να φύγει η πίκρα τους. Μετά τις 2 ημέρες, αλλάζουμε το νερό και τις αφήνουμε άλλες 2 ή 3 ημέρες, αναλόγως πόσο πικρές τις προτιμάμε. Στο στάδιο αυτό παρασκευάζουμε την άλμη. Για να είναι σωστή η αναλογία του άλατος στο νερό, βάζουμε περίπου στα 3 κιλά ελιές ένα φλιτζάνι αλάτι. Για να βεβαιωθούμε ότι είναι σωστή η αναλογία, βάζουμε στο διάλειμμα ένα αυγό. Πρέπει το αυγό να ξενερίσει, δηλαδή να φανεί περίπου 1 ευρώ η περίμετρός του έξω από το νερό. Στο διάλειμμα αυτό ρίχνουμε τις ελιές και παραμένουν σε αυτό μέχρι να καταναλωθούν. Κάθε φορά που θέλουμε να φάμε, βγάζουμε μια ποσότητα, τις ξεπλένουμε από το αλάτι και τις καταναλώνουμε. Σήμερα θα μάθουμε και κάτι για τη γη μας. Πόσοι από εσάς ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος ποταμός του κόσμου είναι ο Νείλος? Ο Νείλος βρίσκεται στην Ανατολική και Βόρεια Αφρική και είναι 6.695 χιλιόμετρα. Ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός του κόσμου έχει 2 παραπόταμους. Το γαλάζιο Νείλο που πηγάζει από την Αιθιοπία και το μεγαλύτερο λευκό Νείλο που πηγάζει από τη λίμνη Βικτωρία. Υπολογισμοί για το μήκος του ποταμού ποικίλουν, γιατί ακόμα δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ειδικών σχετικά με το ακριβές σημείο από το οποίο πηγάζει. Δύο αριθμοί αναφέρονται συχνότερα, 6.650 χιλιόμετρα και 6.695 χιλιόμετρα. Ωστόσο, τα μέλη μιας εξερευνητικής αποστολής το 2006 ισχυρίστηκαν ότι έφτασαν στις πηγές του και ότι τελικά το μήκος του φτάνει στα 6.853 χιλιόμετρα. Όποιο όμως και αν είναι πραγματικά το μέγεθος του Νείλου, δεν πάβει να τον κάνει έναν από τους σημαντικότερους ποταμούς στον κόσμο. Πάμε όμως να δούμε και τον καταράκτη Angel, ο οποίος είναι ο ψηλότερος καταράκτης του κόσμου και έχει μήκος 979 μέτρα. Είναι ο ψηλότερος συνεχούς ροής καταράκτης στον κόσμο. Ξεκινά από την κορφή του Τεπουί. Η συνεχή του ροή είναι 807 μέτρα και ονομάζεται επίσης καταράκτης του βαθύτερου τόπου. Το όνομά του στα αγγλικά είναι Angel Falls. Δόθηκε προς τιμή του Jimmy Angel, του Αμερικάνου αεροπόρου που κατάφερε πρώτος να πετάξει πάνω από αυτόν το 1933.
μιλάμε για ποταμούς, για καταράκτες, οι οποίοι αποτελούνται από νερό, θα μιλήσουμε και για το νερό στην καθημερινή μας ζωή. Όλοι έχουμε ακούσει ότι πρέπει να πίνουμε νερό. Μερικοί καταφέρνουν να πίνουν πολύ, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πίνουν σχεδόν καθόλου. Ξέρετε ότι όταν πίνετε νερό στη σωστή ώρα μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου σώματος? Πάμε να δούμε κάθε πότε πρέπει να πίνουμε νερό και πόσο. Το πρωί, όταν ξυπνήσουμε, θα πιούμε 2 ποτήρια νερό, γιατί αυτά βοηθάνε στην ενεργοποίηση των εσωτερικών οργάνων. Μετά, 30 λεπτά πριν από κάθε γεύμα, θα πιούμε 1 ποτήρι νερό που βοηθάει στην πέψη. Όταν έρθει η ώρα να πάμε να κάνουμε μπάνιο, θα πιούμε άλλο 1 ποτήρι νερό, γιατί βοηθάει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Και πριν πάμε για ύπνο, θα πιούμε άλλο 1 ποτήρι νερό, γιατί έτσι αποφεύγεται το εγκεφαλικό επεισόδιο ή την καρδιακή προσβολή. Μάλλον, έφτασε η στιγμή να εντάξουμε το νερό στην καθημερινή μας διατροφή. Εξάλλου, το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από 70% νερό. Οπότε, για την καλή μας σωματική υγεία, πρέπει να πίνουμε 1,5 με 2 λίτρα καθημερινά. Και κάπου εδώ, με αυτή τη συμβουλή, η εκπομπή μας Καλλιδοσκόπιο έφτασε στο τέλος της. Όλα τα αρχεία των εκπομπών μας μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας, frangisca.com. Στο μικρόφωνο ήταν η Φραγκίσκα Πούλη. Η τεχνική επιμέλεια ήταν του Βαγγέλη Άγα. Γεια σας! Καλλιδοσκόπιο. Όπως με το καλλιδοσκόπιο βλέπουμε πολλές και συμμετρικές εικόνες, έτσι, μέσα από τα ποικίλα θέματα της εκπομπής μας, θα ταξιδέψουμε, θα εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και θα μάθουμε μικρά πράγματα που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Καλλιδοσκόπιο. Με τη Φραγκίσκα Πούλη, κάθε Σάββατο στις 12:30 το μεσημέρι.